το ρόλο της εκπροσώπησής σας. Άρα δεν επιτρέπεται να αναλωθούμε σε βαρύγδουπες δηλώσεις και μεγαλοσωμίες χωρίς αντίκρισμα για πράγματα που είναι αδύνατον να υλοποιήσουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ανταγωνιζόμαστε και να προκαλούμε σε πράξεις πλειοδοσίας λόγων σε μια κοινωνία που μαστίζεται από κάθε είδους προβλήματα οικονομικά, ανεργίας, αβέβαιου μέλλοντος και αδυνατή να ανταπεξέλθει στις καθημερινές λειτουργικές της ανάγκες. Τι πλειοδοσία λόγω να κάνει σε μια νεολαία που μαστίζεται από ανεργία και ψάχνεται απεγνωσμένα να βγει στη διέξοδο από τα διέξοδα που απλόχερα δημιουργήσαμε. Τι πλειοδοσία λόγω να κάνει σε πολίτες συνανθρώπους σου που αδυνατούν για την μικρότερη απόλαυση και τους έχουν στερήσει το δικαίωμα να πιούν ένα καφέ. Δεν είναι πρόκληση για τον συνταξιούχο που δεν μπορεί να κάνει ούτε τα αυτονόητα να συναγωνιζόμαστε μεταξύ μας ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη προβολή. Τι σκέψεις να κάνει ο πολίτης αυτή την εποχή της κρίσης όταν συναγωνιζόμαστε στο ποιος θα προβάλλει καλύτερα τις θέσεις του δημιουργώντας πανάκριβα εκλογικά κέντρα, επικοινωνιολόγους, ηλουστρασιών φυλάδια και εντύπωση ότι το χρήμα ρέει άτομο σε μια κοινωνία που πονά. Αυτούς τους πολίτες πώς θα τους πείσουμε ότι η σκοπή μας είναι αγνή και ότι είμαστε ιδεολόγοι τοπικιστές. Και το μόνο όφελος είναι η αγάπη του κόσμου και η καθημερινή μας παρουσία στην εκπροσώπηση της υπηρεσίας του πολίτη. Φίλες και φίλοι, δεν κρύβω ότι πριν από 8 χρόνια είχα πάρει την απόφαση να δώσω τέλος της παρουσίας μου στα κοινά και νέοι άνθρωποι να συνεχίσουν αυτόν τον ωραίο αγώνα στα τοπικά μας στράγματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι άνθρωποι της, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, με κίνησαν πολλές φορές με τη συμμετοχή μου σε όλα τα όργανα του θεσμού, άρα δεν είχα κάτι άλλο να διεκδικήσω. Παρακολουθώ όμως, γιατί ανάμεσά σας, τα τοπικά μας αιτήματα και αισθάνομαι δυνατός και νιώθω την ανάγκη με πολύ αγάπη να αγωνιστώ και να νικήσω μαζί σας.